Ο Ντέβιν Σέντι εκτέλεσε. Ο Ντογκαλά είναι πίσω. Ο Γκάρνερ έκανε την κεφαλιά. Εδώ έχουμε πέσιμο. Παίζεται, λέει ο Τιμόδες Χριστοφή. Η ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί για το Αποέλ. Κόπηκε η μπάλα. Εδώ είναι η φάση που διαμαρτύρεται το Αποέλ. Ξερβορή, αν ξεκαθαρίζει η φάση. Ναι. Στην ολοκλήρωση της εδώ η φάση. Και στη συνέχεια είναι το πέσιμο. Αναλύθηκε πάνω σε φάση το VAR, συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν μου φάνηκε κάτι για να μην ειλικρινείς, αλλά... Δεν ήταν, νομίζω, ναι, και μια φάση η οποία ήταν καθαρή, γι' αυτό... Είναι και στην κεφαλιά και στο, ναι, άρμα. Σηκώθηκε ο Γκάρνερ, ο οποίος ήταν ο παίχτης που ήταν πεσμένος στο εδάφος. Offside ο Ντογκαλά. Εδώ είναι το offside που είδαμε. Προσπάθησε μια-δύο φορές να ανέβει. Να δούμε τώρα τον Κλωναρίδη που είναι σε πολύ καλό σημείο. Θα μπει στην περιοχή ο Κλωναρίδης. Θα γυρίσει την μπάλα. Τεράστια ευκαιρία με διπλή προσπάθεια, νομίζω, ο Φαμπιάνο, ο οποίος μένει και στο έδαφος. Ο Κλωναρίδης γύρισε προς τον Ζαχίτ. Βγήκε και καλή άμυνα εκεί από τον Λούφτνερ. Ο Μαυρίας ήταν. Ο Μαυρίας. Πολύ καλή άμυνα εκεί. Και στο τέλος αγκάλιασε την μπάλα ο Ζόχο. Εντάξει. Στα άκρα γίνεται πολύ επικίνδυνος, όπως έγινε πριν ο Κλωναρίδης. Τώρα είναι ο Ενσούε στην περιοχή. Θα γυρίσει ο Ζαχίτ σε θέση βολής. Ο Φαμπιάνο θα ανακόψει. Θα την δούμε εμείς σε επαναληπτική προβολή. Ωραία, εδώ αδειάζει τον Παναγιώτου ο Ενσούε. Και εδώ δεν φαίνεται. Το χέρι του Μαυρία. Εδώ να δούμε. Υπάρχει πάντως μια στο χέρι, αλλά είναι, εντάξει, και η είναι, θέση που βρίσκεται, ναι, έτσι. Σε φυσιολογική, μάλλον, θέση. Εντάξει. Μποντεάκ. Αυτή είναι η άποψη και στο VAR, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ελέγχθηκε, εννοείται. Βεβαίως ελέγχθηκε. Ο Κίκο Σιρτά, εκτέλεση. Εδώ έλεγξε την πορεία της μπάλας. Η αλήθεια είναι ο Ζόχο, αλλά είναι η πρώτη τελική για την Ομόνια με τον Βίτορ Γκόμες. Στο 24ο λεπτό καταγράφεται. Ο Ζαχίτ στην εκτέλεση του κόρνερ, παίρνει την μπάλα στην περιοχή και φαλιά στην γραμμή, ευκαιρία στο 24, νέα απόκρουση του Φαμπιάνο. Διπλή, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το Αποέλ, στο 26ο λεπτό είμαστε. Καλά που κάνει ωραία ενέργεια. Θα κάνει τώρα την σέντρα στην περιοχή, είναι σέντρα σούτ αυτή και περνάει παράλληλα με την εστία του Φαμπιάνο για να καταλήξει στον Κλωναρίδη. Ο Ζαχίτ είναι ο οποίος έκανε το γύρισμα, αλλά υπάρχει υπόδειξη για έξω. Εδώ η ωραία τρίπλα του... Α, και η μπάλα που πέρασε έξω. Έντονος το Μπουρσαϊτίδη. Να δούμε αυτή την φάση. Κεφαλιά, δεν ανησυχεί σε καμία περίπτωση τον Φαμπιάνο. Θέση στην περιοχή, ωραία τον βρίσκει. Και η κεφαλιά που γίνεται από τον Λούφτνερ, δεν ανησυχεί καθόλου ο Φαμπιάνο την κατοχή της μπάλας. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον Ντέβιτ Σέντι. Νέα προσπάθεια του Σάντος. Ξανά ο Τσονής στην γραμμή θα απομακρύνει από την εκτέλεση φάουλ του Ντέβιτ Σέντι που βλέπουμε και την κεφαλιά του Σάντος. Πολύ μεγάλη στιγμή, ακόμα μια απόκρουση στην γραμμή από τον Τζονί. Ο Ντέβιν Σέντι στείλε μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά ξανά, όχι αυτή τη φορά ήταν από τον Λουντέμο. Ο Παπουλής, ο Κίκο είναι ακροβολισμένος αριστερά. Η σέντρα που βγαίνει ο Ντούρις δεν μπορεί, η ευκαιρία του Τζονί, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Ομόνιας. Στο 41ο λεπτό έχουμε υπόδειξη για offside όμως. Εδώ είναι το offside. Ενώ να επιστρέψουμε σε κανονική ροή, η σέντρα που βγαίνει στην περιοχή δεν έκανε καλή έξοδο. Ο Φαμπιάνο, τελικά η φάση χάθηκε για το Αποέλ, ακόμα μια ευκαιρία με τον Ενσούε στο 43. Ξανά, αυτή είναι η φάση με τον Κλωναρίδη να κάνει την σέντρα και τον Ενσούε να εκμεταλλεύει τον Ντεβισέντη και τον Φαμπιάνο να κάνει άστοχη έξοδο, δεν βρήκε τον στόχο Ενσούε. Ο οποίος ωραία θα ξεβγεί από το μαρκάρισμα του Μποντεάκ. Τα ύβασή του, ο Ζαχίτ και ο Γκάρνερ μπερδεύονται οι δυο τους. Ο Ζαχίτ στην περιοχή, ο Κατσαντώνης δεν θα κρατήσει την μπάλα μέσα. Ας να δούμε αυτή την φάση, ο Νησίφορη για την Ομόνια. Η μπαλιά βγήκε, τεράστια ευκαιρία με τον Ποντεάκ. Και τώρα υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία με τον Βίτορ Γκόμες. Η μπάλα κόντραρε και πήγε out. Ο Ποντεάκ περιμένει. Ο Τσονής του δίνει την μπάλα πίσω όμως και είναι και σε θέση offside του Ερικ Ποντεάκ. Εδώ Χριστό, το offside είναι σωστός ο βοηθός. 64 από το 71-29. Να δούμε τον Γκάρνερ που κατεβάζει. Έπεσε στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο Τιμόθεος Χριστοφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζήτησε και κάτι. Ήταν ωραίο το control όμως αρχικά που έκανε ο Άγγλος.
Παπουλής θέλει να παίξει. Ο Λοΐζου μπαίνει στην περιοχή, θα πλασάρει και θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την Ομόνια στο 75. Ο Τζονίς ήταν ο ποδοσφαιριστής που έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο 75 λοιπόν τα φέρει ο Ηλίας Πονηρός. Εδώ γίνεται κλέψιμο. Ο Εντογκαλά τρέχει στην περιοχή της Ομόνιας. Έχει δύο επιλογές. Ο Γκάρνερ είναι μία από αυτή. Τεράστια άμυνα από τον Λάγκ. Και τώρα το Αποέλ με τον Εντογκαλά που δεν μπόρεσε να βρει τον Γκάρνερ στην περιοχή. Δε Βινσέντι εκτός, λέει ο Ηλίας Πονηρός, για να μπει ο Μπεν Σαχάρη. Εκτέλεση του κόρνερ. Η κεφαλιά δεν ανησυχεί του Γκάρνερ, ήταν τον Φαμπιάνο. Θέλει να κάνει την σέντρα στην περιοχή, θα αφήσει στον Ζαχίτ. Τώρα θα γίνει σέντρα. Η κεφαλιά, η ευκαιρία του Σαμπάλα, 1-0 το Αποέλ στο 80 λεπτό ακριβώς. Με τον Φακούντο Σαμπάλα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Θα δούμε ξανά την φάση, μια πολύ πολύ ωραία προσπάθεια εκδηλώθηκε από τους ποδοσφαιριστές του Αποέλ. Και ο Σαμπάλα με ένα ωραίο αριστερό σουτ δεν επέτρεψε στον Ουζόχο αυτή την φορά να αντιδράσει και βάζει τον Φαπιάνο και βάζει τον γκολ για την ομάδα του Αποέλ. Στο 80 λεπτό ακριβώς σημειώθηκε τον γκολ. Φέρνει ξέφρενα πανηγύρια στον πάγκο των γαλαζοκιτρίνων. Ένα κρίσιμο γκολ γιατί είναι γκολ πρόκρισης αυτό. Εδώ θα δούμε ξανά την φάση. Η σέντρα που βγήκε από τον Ζαχίτα αφού πρώτα πήρε από τον Εμίλιο Ενσούε. Κεφαλιά από τον Λούφτνερ νομίζω έγινε η δεύτερη και ήταν αυτή που τελικά πήγε στον Σαμπάλα. Πρώτα ακούμπησε ο Κατσαντώνης, ωραίο το σουτ και Ομόνια από Ελ 0-1 με γκολ του Σαμπάλα. Ο Τσονής που κερδίζει, ανοίγεται ο Λέτσαξ, εκεί θα πάει μπάλα. Ο Τσέχος κρατά και θα τελειώσει μόνος του την φάση, άστοχα, είναι κόρνερ.